Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών 25 Νοεμβρίου και στο κέντρο του Ηρακλείου γυναίκες και άνδρες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν όχι μόνο για το σκοπό της επετείου, αλλά κυρίως για το πώς μπορούν να σπάσουν τον κύκλο της σιωπής. Είμαστε εδώ, είμαστε δίπλα στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν κακοποίηση, έμφυλη βία, ενδοοικογενειακή βία ή ακόμη και πολλαπλές διακρίσεις. Μαθαίνει όλος και περισσότερος κόσμος και οι γυναίκες ότι υπάρχουν δομές κατά της βίας των γυναικών, δημόσιες δομές, δωρεάν, που υπάρχει το απόρριτο. Είμαστε δίπλα τους να τις στηρίξουμε ώστε να διεκδικήσουν μια ζωή η οποία ήταν βασισμένη στα δικαιώματα της αυτοδιάθεσης, του σεβασμού και γενικότερα να μπορούν να χαρούν τη ζωή. Ο εγκλεισμός και η απομόνωση εξαιτίας της πανδημίας άνοιξε την Κερκόπορτα, αφήνοντας τους κακοποιητές σε ελεύθερο πεδίο δράσης. Είναι γνωστά τα φαινόμενα αυτά, είναι διαχρονικά, έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα. Όταν έρχονται οι γυναίκες σε εσάς, τι είναι το πρώτο πράγμα που ζητούν? Ζητούν στήριξη, ώστε να καταφέρουν να απεγκλωβιστούν από το περιβάλλον όπου τους ασκεί βία. Είναι αυτό που θα την κάνει να πάρει την απόφαση για να έρθει και να φτάσει σε εσάς? Ένα κίνητρο είναι τα παιδιά, όταν βλέπει ότι όλο αυτό επηρεάζει και τα παιδιά της. Μια γυναίκα όταν είναι μάνα την επηρεάζει αυτό, οπότε θορυβείται και έρχεται, ζητάει βοήθεια και για αυτή και για τα παιδιά της. Μπορεί μια γυναίκα που έχει υποστεί βία να ξανασταθεί στα πόδια της και τι χρειάζεται να γίνει? Φυσικά και μπορεί. Αυτό που χρειάζεται είναι η γυναίκα να θέλει η ίδια να πάρει τη ζωή στα χέρια της και να αντιμετωπίσει την βία.